Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του YOLOGIFT, ένα βίντεο haul. Είχα καιρό να κάνω haul, δεν ξέρω γιατί, μάλλον δεν ψώνιζα πολύ. Μάζεψα μερικά πραγματάκια που πήρα τώρα πρόσφατα, είναι πάρα πολύ ωραίες οι αγορές και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας, μήπως κάποια ψάχνει κάτι αντίστοιχο, για να πω και εγώ την άποψή μου. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που αγόρασα είναι αυτή εδώ η ηλεκτρική σκούπα. Ναι, η άλλη μας άφησε χρόνους μετά από 15 χρόνια. Έκανε καλή δουλειά αυτά τα 15 χρόνια, την αγάπησα πολύ εκείνη τη EuroPro, αλλά τώρα ήρθε η σειρά της Hoover. Αυτή λοιπόν είναι με 700 W, σηκώνει ακόμα και το χαλί, δεν την έχω συνηθίσει πραγματικά, γιατί η προηγούμενη ήταν με 500 W και δεν είχε τόσο πολύ δύναμη στο ρούφιγμα και λίγο με δυσκολεύει γιατί κολλάει πάρα πολύ, οπότε πρέπει να το κάνω συνέχεια έτσι. Τέλος πάντων θα το βρω μαζί της, θα αγαπηθούμε και θα κάνουμε σωστά τη δουλίτσα. Τη συγκεκριμένη την πήρα από τον Κοτσόβολο, είχε 70 ευρώ και για όποιον ψάχνει μια καλή σκούπα που θα ρουφάει τα πάντα, από τα χαλιά αυτά με, με το ψηλό πέλος που λέμε τις μεγάλες τρίχες, γενικά θα ρουφάει τα πάντα, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Το επόμενο που πήρα από τον Κοτσόβολο πάλι ήταν ένα μούλτι, γιατί και αυτό μας άφησε χρόνος, μου είχε σπάσει αυτό εδώ ουσιαστικά που μπαίνει μέσα στο εργαλείο για να μπορεί να στριφογυρίζει, οπότε είχε βγει τελείως άχρηστο. Δυστυχώς στο μοντέλο του δεν υπήρχαν και ανταλλακτικά, να πεις ότι θα άλλαζα μόνο τα μαχαίρια για να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω. Αυτό εδώ είχε 22 ευρώ, έχει διπλό μαχαίρι τώρα μέσα, το βλέπετε, αλλά έχει κι άλλο ένα, δηλαδή έχει και τρία μαχαίρια. Να τα προτιμάτε αυτά με τα 2-3 μαχαίρια, γιατί κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σε αυτό είναι ότι έχει αυτό εδώ κάτω, το οποίο σαν να βεντουζάρει πάνω στον μπάγκο και έτσι δεν φεύγει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το κρατάς, μπορείς και με το ένα χέρι να κάνεις τη δουλειά σου. Κόβει σε δευτερόλεπτα, πραγματικά σε δευτερόλεπτα, και το είχε και πάρα πολύ καλή τιμή. Easy ήταν και το προηγούμενο που είχα, πάλι με δύο λεπίδες μέσα. Και αυτά, να ξέρετε, με δύο λεπίδες βολεύουν πάρα πολύ και τις μανούλες που έχουν μωράκια, που αλέθουν και το φαγητό και τις φρουτόκρεμες κτλ. Εμένα το προηγούμενο που είχε διπλό μαχαίρι, τα έκανε όλα λιώμα σε πολύ λίγο χρόνο, οπότε το συστήνω και για μωρομανούλες που αλέθουν τα φαγητά των μωρών τους, είναι φανταστικά αυτά εδώ. Τώρα θα περάσω σε μια αγορά από το ASOS, δεν ξέρω πώς το προφέρουν. Έχω ένα γάμο τον Ιούνιο, παντρεύεται ο ξάδερφός μου και έψαχνα να βρω ένα φόρεμα στο οποίο δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να σκάσω πάρα πολλά λεφτά. Αυτό εδώ λοιπόν το βρήκα στα 45 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε μεταφορικά, γιατί το έχω παραγγείλει αρκετό καιρό τώρα. Είναι σε ένα φανταστικό πράσινο το οποίο θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Θα είμαι ωραία μέσα σε αυτό. Ήρθε σε καμιά εβδομάδα περίπου, αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει πολύ γρήγορα δηλαδή, και έχει αυτήν εδώ την πλισέ, την πλισέ φούστα από κάτω, έχει εδώ ένα κορδονάκι το οποίο το τραβάς και σουρώνει κάτω από το στήθος σου και ωραίο τυραντάκι, κρύβεται και η πλάτη, δηλαδή δεν είναι ανοιχτή, οπότε για τα κορίτσια που έχουμε μεγάλο στήθος και πρέπει να φοράμε αναγκαστικά σουτιέν και δεν μπορούμε να φορέσουμε ρούχα χωρίς σουτιέν, είναι τέλειο, ιδανικό και φανταστικό. Να σας πω λοιπόν τι έγινε τώρα με το νούμερο σε αυτό εδώ. Εγώ δεν είχα ξαναπαραγγείλει από το συγκεκριμένο e-shop και έτσι ήμουν λίγο επιφυλακτική με το νούμερο. Το πήρα ένα νούμερο μεγαλύτερο από ό,τι φοράω συνήθως και κακώς, γιατί τα νούμερά του είναι ευρωπαϊκά. Δηλαδή, ό,τι νούμερο φοράς, αυτό το νούμερο να παραγγείλεις. Βέβαια, στο συγκεκριμένο φόρεμα δεν φαίνεται άσχημο το ένα νούμερο μεγαλύτερο, γιατί επειδή έχει αυτό εκεί το κορδονάκι που σουρώνει, ουσιαστικά είναι σαν να σου φτιάχνει τη μέση και είναι ουσιαστικά λίγο φαρδί εδώ στα τυραντάκια, που εντάξει, το πιάνεις με λίγο κλωστίτσα εκεί, το ράβεις για να μπορέσει να έρθει και στο σημείο που το θες το τυραντάκι και να μην σου πέφτει. Η φούστα από κάτω δεν φαίνεται στο νούμερο, δηλαδή ότι είναι ένα νούμερο μεγαλύτερο το φόρεμα, οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κατά άσχημα που το πήρα ένα νούμερο μεγαλύτερο. Αν όμως μου δινόταν η ευκαιρία, θα τον παρήγγελνα στο νούμερό μου κανονικά. Και ας περάσουμε σε κάτι αγορές που έκανα για τη μικρή λόγω καλοκαιριού. Σας έχω πει ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδικά ρούχα και των μεγάλων τα ρούχα από το H&M. Τις παίρνω λοιπόν, τις πήρα εσύ ρουχάκια. Αυτό ήταν η εφτάδα, έκανε 14,99.
Είχε τη Μαρία πάνω ουσιαστικά, από το, αυτό το γατάκι το λευκό τέλος πάντων. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εγώ τις τα θέλω και λίγο μεγαλούτσικα τις μικρές, για να μην τις φύγουνε, και το προτείνω και όλα στα μικρά παιδιά δάκια, δεν είναι ωραίο να σφίγγει το εσώρουχο. Με αυτά εδώ είναι βαμβακερά. Φανταστικά, δεν παθαίνουν τίποτα στο πλυντήριο. Δεν ξέρω, εμείς τα παίρνουμε κάθε φορά που είναι να αλλάξει εσώρουχο, γιατί είναι διπλά τα νούμερά τους, είναι 4-6 δηλαδή, είναι ανάλογα από το παιδάκι, αν είναι πολύ αδύνατο ή όχι. Και έτσι αυτά εδώ τα συστήνω, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία, είναι απαλά και έχει πάρα πολύ ωραία σχεδιάκι. Μετά της πήρα και μία τριάδα από τέτοια λευκά φανελάκια απλά. Είχε 9,99 τα τρία. Είναι και αυτά βαμβακερά, πάρα πολύ μαλακά και απαλά. Και της τα πήρα και για να τα φοράει το χειμώνα από μέσα από τα ρούχα της, αλλά και το καλοκαίρι με ένα σορτσάκι για τα πρωινά, για να μην ζεσθενόμαστε. Μετά της πήρα μαγιό, είναι η εποχή του μαγιό. Όσα είχαμε πέρυσι δεν τις κάνουν, οπότε της πήρα αρκετά, γιατί τα παιδάκια αλλάζουν συνέχεια μαγιό και όταν φεύγουν να πρέπει να φοράνε στεγνό κτλ. Της πήρα αυτό εδώ το κίτρινο μπικινάκι. Αυτό είχε 14,99. Έχει πάνω εδώ αυτό το φραμπαλά. Εμένα η κόρη μου δεν θέλει να πηγαίνει στη θάλασσα μόνο με το κάτω μέρος. Θέλει οπωσδήποτε να κρύβει και το πάνω μέρος της, οπότε της πήρε αυτό εδώ το κιτρινάκι που θα μαυρίσει και θα γίνει μαυροτσοκαλάκι και θα είναι τέλειο αυτό το φωσφοριζέ κιτρίνο, και έχει εδώ και μια γραφίτσα με ένα ωραίο χρυσό κοχυλάκι, φοβερό, και αντίστοιχα εδώ είναι και το κάτω μέρος, πάρα πάρα πολύ ωραίο. Να πω συμβουλή στις μανούλες που θέλουν να ψωνίσουν μαγιό για τα παιδάκια τους, τα μαγιό θα πρέπει να είναι πάντα μικρότερα από ό,τι παίρνετε τα ρούχα. Δηλαδή εμένα το παιδάκι μου είναι 6 χρονών και είναι ψηλή και πολύ αδύνατη και της πήρα το 4-6 για να μπορέσει να της κάθεται καλά. Αν πάτε να της πάρετε το 6-8 παράδειγμα, δεν θα το φορέσει. Δεν θα το φορέσει γιατί τα μαγιό πρέπει να είναι πιο μικρά για να μπορέσει να στέκεται πάνω στο κορμάκι του παιδιού. Συμβουλή στις μανούλες, γιατί το είχα κάνει εγώ λάθος τις πρώτες φορές, οπότε τώρα έβαλα μυαλό και της τα παίρνω μικρότερα. Το άλλο που της πήρα στην ίδια τιμή είναι και αυτό 14,99 και είναι και ακριβώς το ίδιο σχέδιο. Της το πήρε επίτηδες έτσι, γιατί δεν θέλω να κάνει διαφορετικά μαυρίσματα στο κορμάκι της ουσιαστικά. Πέρυσι την είχαμε πατήσει και πραγματικά μία φορά για ολόσωμο, μία μπικίνι, μία δεν φορά για το πάνω, μία τέλος πάντων. Οπότε φέτος είπα να της τα πάρω ίδιο σχέδιο για να κάνει ομοιόμορφο το μαυρίσμά της και να μην είναι γεμάτη γραμμές το κορμάκι της. Της πήρα λοιπόν αυτό εδώ το οποίο είναι σαν ουράνιο τόξο, παιδιά είναι φανταστικό. Είναι ακριβώς το ίδιο με το προηγούμενο, με το φραμπαλά μπροστά, και έχει εδώ και μια γραφούλα με ουράνιο τόξο φανταστική. Και αντίστοιχα το κάτω δεν έχει φραμπαλά, είναι ίσιο και έχει εδώ δύο φτιογκάκια. Δεν μικραίνει, μεγαλώνει, κάτι που με χάλασε να σας πω την αλήθεια λίγο. Περίμενα δηλαδή ότι θα είναι δετό αυτό και θα βόλευε σε περίπτωση που ήθελε λίγο παραπάνω σφίξιμο κτλ. Βέβαια της τα δοκίμασα και όπως σας είπα της τα έχω πάρει και ένα νούμερο μικρότερο και της είναι μια χαρά, οπότε μια χαρά. Μετά της πήρα, επειδή εμείς όταν φεύγουμε από τη θάλασσα, επειδή τα παιδάκια δεν κάθονται για να στεγνώσουν, για να φύγουν, οπότε αλλάζουμε το κάτω μέρος για να μπορεί να κάτσει και στο κάθισμά της στο αυτοκίνητο. Της πήρα λοιπόν δύο βρακάκια μόνο μαγιό. Το ένα είναι αυτό εδώ με το φραμπαλά και τα κερασάκια σε ένα έτσι κοραλί χρώμα φανταστικό, κοραλί ροζ. Είναι υπέροχο παιδιά πραγματικά. Και ένα απλό κοραλί. Είναι και αυτά το νούμερο 4-6 και κάνανε 10 ευρώ και τα δύο, ήταν δηλαδή μόνο κάτω, και θα τα έχουμε για να αλλάζουμε όταν φεύγουμε από την παραλία για να μπαίνει στο αυτοκίνητο. Τελευταίο πράγμα που αγόρασα και σηκώθηκα για να σας το δείξω είναι αυτή εδώ η συρταριέρα από τα Yusk, η οποία μας έβγαλε λίγο την ψυχή για να τη συναρμολογήσουμε, αλλά μας πήρε τουλάχιστον 2 ώρες με τον Γιάννη για να τη συναρμολογήσουμε. Αλλά πραγματικά όσα συρτάρια και να έχεις στην κουζίνα και γενικά στο χώρο τα γεμίζεις, χρειαζόμουν μια τέτοια. Είναι το ξύλο ακριβώς ίδιο με αυτό που είναι η κουζίνα μου σε χρωματισμούς, οπότε ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να το πάρω, για να ταιριάζει κιόλας με το χώρο. Είχε 52 ευρώ και είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα λίγα λοιπόν που ψώνησα αυτό το διάστημα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν ναι, κάντε ένα like, εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε και το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούριο. Και μέχρι την επόμενη φορά, γιόλο!